να προσαρμόζονται το παράβολο μήνυση στο τέλος πολιτικής αγωγής και τα δικαστικά έξοδα ποινικής διαδικασίας σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την απόφαση θα υπάρξει αύξηση 1.000% στο παράβολο υποβολής μηνύσεων αλλά και αύξηση 500% στο παράβολο δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής. Συνεπώς, η υποβολή μήνυσης από τις 23 Ιανουαρίου θα κοστίζει 100 ευρώ από 10 που ίσχυε, ενώ η παράσταση πολιτικής αγωγής θα κοστίζει 50 ευρώ από 10. Στα πλαίσια αυτής της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, η κυβέρνηση βρίσκει λύσεις οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στο περιδικαίου αίσθημα, με την έννοια ότι φοβάμαι πως η δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργεί για τους οικονομικά ισχυρούς, αλλά πρέπει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πράγματι λειτουργεί μέχρι σήμερα για όλες τις οικονομικές τάξεις. Δυστυχώς, μέσα σε όλη αυτή τη λέλαπα των μέτρων, η οποία πλήττει περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, έχουμε άλλο ένα μέτρο το οποίο κάνει τη ζωή του απλού κόσμου δυσκολότερη. Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια απόφαση, τα δικαστικά έξοδα αυξάνονται ως εξής. Για απόφαση πτεσματοδικείου από 25 ευρώ σε 50 ευρώ. Για απόφαση μονομελούς πλημελιωδικείου από 40 σε 80 ευρώ. Για απόφαση μεικτού ορκωτού του δικαστηρίου από 120 σε 360 ευρώ. Για απόφαση τριμελούς εφετείου κακουργημάτων από 120 σε 360 ευρώ. Για απόφαση μεικτού ορκωτού του εφετείου και πενταμελούς εφετείου από 250 σε 500 ευρώ. Και τέλος, για απόφαση λοιπόν ποινικών δικαστηρίων από 85 ευρώ σε 200 ευρώ. Σε καμία περίπτωση με τέτοια μέτρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε η οικονομική κρίση, αλλά πολύ περισσότερο η υπερφόρτωση των δικαστηρίων με υποβολή μηνύσεων. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ ακριβότερη η πρόσβαση των πολιτών στην προστασία της ποινικής δικαιοσύνης σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης και με δεδομένη την αύξηση της εγκληματικότητας, κυρίως χαμηλού επίπεδου αδικημάτων όπως κλοπές και άλλα, με συνέπεια την επιπλέον επιβάρυνση του πολίτη που αναζητεί με το δίκιο του.